Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τη Μακεδονία βάζουν στο στόχαστρό τους οι πολιτικοί αρχηγοί με σειρά περιοδιών σε Κιλκής, Πέλα και η Μαθία. Την αρχή έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μέσα στο Σαββατοκύριακο ακολουθούν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί με την οικονομία μεταξύ των άλλων να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Επέστρεψε η οικονομία στο γήπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης μετά την κατάθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ του φορολογικού νομοσχεδίου, με την αξιωματική αντιπολίτευση να προτείνει μια σειρά μειώσεις φόρων. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένοντας την κοστολόγηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν στη χώρα. Δεν πρόκειται να ξαναζήσουμε περιβάλλον δημοσιονομικής αποσταθεροποίησης με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με εμένα πρωθυπουργό. Το να τάζουμε χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν είναι ο ορισμός του λαϊκισμού που οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία. Τώρα λοιπόν που κατέθεσαν την πρόταση, δεν μπορούν να κρυφτούν. Όταν βλέπεις μια οικονομία που η Wall Street βγάζει τόσα κέρδη και η Main Street δεν αντέχει, κάτι πάει στραβά. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτό το οποίο δεν λειτουργεί σωστά είναι η όλη δομή αυτής της οικονομίας. Από την εσχροκέρδεια, στα τρόφιμα, στο ρεύμα, από τις σπατάλεις, τις ψηφιακές αναθέσεις που τώρα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 2,5 δις. Στην οικονομία επικεντρώνει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με το ΠΑΣΟΚ να προτείνει μειώσεις στον ΦΠΑ στα βασικά είδη και διαφορετική διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενοχλεί πάρα πολύ στον κύριο Μητσοτάκη είναι ότι έχει ξαναβάλει στο τραπέζι όλες τις πρακτικές που χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Έχουμε παχτωλό ευρωπαϊκών χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διαχειρίζεται με ένα βαθιά πελατειακό τρόπο. Τόσο στην περιοδία του στη Μακεδονία, όσο και σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε πειρά σε βάρος της ελληνικής λύσης αλλά και της νίκης, επιχειρώντας να μειώσει τις διαρροές από τα δεξιά του, με τον Δημήτρη Νατσιό να ανταπαντά ότι υπάρχει χριστιανόμετρο και πως στις εκλογές που έρχονται η νίκη θα κάνει την έκπληξη. Ένας από τους λόγους που δίνω πολιτικό πρόταγμα σε αυτήν τη μάχη είναι γιατί δεν θέλω να ξανασηκώσει κεφάλι ο λαϊκισμός. Διότι όλα αυτά τα οποία ακούμε από την αντιπολίτευση, είτε από τη δήθεν πατριωτική γιαλατζή αντιπολίτευση στα δεξιά μας, είτε από την αντιπολίτευση στα αριστερά μας, είναι όλα ένα ντεζαβού αυτών τα οποία ζήσαμε και μας οδήγησαν στη χρεοκοπία. Γι' αυτό και το πολιτικό μήνυμα των ευρωεκλογών έχει μια μεγάλη σημασία. Είναι γελίο να βγαίνει πάλι ο κύριος Μητσοτάκης στα μέρη μας, στην Πιερία που γεννήθηκα και στους όμορους νομούς, και να λέει πάλι για ντεμέ χριστιανούς, για χριστιανόμετρα και ξεχυλίζει η υποκρισία πάνω του. Τι θα πει ντεμέ χριστιανός? Ντεμέ είναι αυτός. Και βάζει και λέξη, θυμάστε, δίθεν σημαίνει στα τουρκικά. Ναι, ναι. Εμείς δεν κρύβουμε ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Επιμένει στη ρητορική των προκλήσεων η νέα ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Μετά την πρόεδρο και ο εντολοδόχος πρωθυπουργός με ένα παραλήρημα δήλωσε πως θα αποκαλεί τη χώρα του όπως θέλει. Αυστηρό μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που μιλά για μπλόκο της πορείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σφοδρές είναι και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι κόκκινες γραμμές μας είναι αδιαπραγμάτευτες. Με κατηγορηματικό τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε προς τα Σκόπια ότι ο δρόμος για τις Βρυξέλλες περνά από την Αθήνα, απευθυνόμενος στον εντολοδόχο πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος φάνηκε να αγνοεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν για τη χώρα του από τη Συμφωνία των Πρεσπών σε σχέση με τη χρήση του ονόματος Βόρεια Μακεδονία. Ήμουν έντιμος με τους Έλληνες πολίτες. Ποτέ δεν είπα ότι εγώ θα έρθω και θα ασκήσω τη συμφωνία, γιατί ήξερα πολύ απλά ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Όμως θέλω να είμαι πολύ σαφής και πολύ ξεκάθαρος. Όσο η άλλη μεριά δεν τηρεί αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει, τόσο ο δρόμος των Σκοπίων προς την Ευρώπη θα παραμείνει κλειστός και τόσο η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να κυρώσει τα μνημόνια τα οποία έχει υποχρέωση να κυρώσει. Την ίδια ώρα πάντως η επαναχώρηση του εντολοδόχου πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας από τη δέσμευση των Πρεσπών για ένα όνομα για όλες τις χρήσεις πυροδοτεί μια σφοδρή σύγκρουση στην Ελλάδα. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι επέλεξε να αφήσει στην τύχη της τη Συμφωνία των Πρεσπών και τώρα ζητά από τους εθνικιστές να την εφαρμόσουν. Με ένα βίντεο, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει διαδοχικές τοποθετήσεις του πρωθυπουργού και άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θα πω ποτέ καλωσορίζω τον Μακεδόνα πρωθυπουργό στη χώρα. Κύριε Πρωθυπουργέ της Βόρειας Μακεδονίας, κύριε Ντίμιταρ, σας καλωσορίζω σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Δεν θα ανεχτούμε κανέναν να μας λέει εθνική εξαίρεση. Είμαστε Έλληνες και ο καθένας αναμετριέται με το δικό του πατριωτισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ωστόσο και σε όσους τον επικρίνουν για μετριοπαθή στάση και στα ελληνοτουρκικά, στέλνοντας μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες. Ξέρετε, στα λόγια όλοι μπορούμε να είμαστε πολεμοχαρείς τουρκοφάγοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να σηκώνει κανείς
τους τόνους, να ερεθίζει την κοινή γνώμη, να συναρπάζει τα πλήθη και μετά βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πολιτικών του. Η πολιτική σύγκρουση για τη Συμφωνία των Πρεσπών μένεται περίπου 20 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταλογίζουν ολιγορία στην κυβέρνηση, η οποία απαντά ότι σε μια διαπραγμάτευση δεν ρίχνει εξ αρχής όλα τα χαρτιά. Η προσωπική μου θέση προφανέστατα είναι αν μπορούσαμε να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς ήταν προτιμότερο. Αλλά επειδή μου αρέσει στα θέματα που μπλέκονται νομικά, να μιλάμε ακριβώς όπως είναι ορισμένα. Και να έρθει ο άλλος και να σου πει ότι εγώ θέλω να την διαλύσω, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε οι δυο μας ότι πάμε στο προηγούμενο status quo, ότι πώς θα φύγουν από το ΝΑΤΟ τη στιγμή που έχουν μπει με άλλη διαδικασία από το ΝΑΤΟ, πώς θα υπάρξουν. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό όμως που λέμε εμείς είναι, στο βαθμό που δεν τηρούνται θα το ενεργοποιήσουμε και προφανώς αυτή η ενεργοποίηση μπορεί να φτάσει μέχρι την καταγγελία βάσης του 19. Γιατί είναι η εθνικιστική κυβέρνηση, γιατί βγήκε και είπε ότι εμείς θα λεγόμαστε Μακεδόνες. Εδώ... Ποια είναι η διαφορά του με τον Άδωνη Γεωργιάδη που έλεγε ότι εγώ δεν θα τους αποκαλώ ποτέ Βόρειο Μακεδόνες. Τι έπρεπε, ρε παιδιά, να κάνουμε από το 19, έπρεπε να ελέγξουμε αν αυτά που προβλέπονται στη συμφωνία γίνονται. Δεν ξέρω ποια είναι η θέση τελικά της Νέας Δημοκρατίας, το αν θα προχωρήσει στην καταγγελία. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω, πρέπει να κοιτάμε μπροστά και πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο τα εθνικά συμφέροντα. Έντονο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης βρίσκεται σε εξέλιξη με τους ειδικούς να επισημαίνουν τον κίνδυνο για τις ευπαθείς ομάδες, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες θα συνεχιστούν έως και την Τετάρτη, δημιουργώντας ένα αποπνικτικό καιρικό κοκτέιλ. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Καλό απόγευμα σε όλους.